λαμβάνει πλέον η προσπάθεια των κομμάτων του ενδιάμεσου χώρου να συντονιστούν εν ώψη των κρίσιμων εξελίξεων στο Κυπριακό. Το απόγευμα μίλησαν σε ημερίδα για το Κυπριακό και εξέφρασαν τη θέση ότι επιχειρείται κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δίκο, ΕΔΕΞ, Συμμαχία Πολιτών, Κίνημα Αλληλεγγύη και Κίνημα Οικολόγων ανέπτυξαν τις θέσεις τους στους τομείς οικονομία της λύσης, στρατηγική στόχη της Τουρκίας, δομή λειτουργία διακυβέρνηση, συμβατότητα λύσης με ευρωπαϊκό κεκτημένο, περιουσιακό. Δρυμία επίθεση εναντίον του Προέδρου Αναστασιάδη εξαπέλυσε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Απευθύνουμε έκκληση προς τις ηγεσίες των δύο μεγαλύτερων κομμάτων να σταματήσουν την προσπάθεια κατάργησης του μοναδικού διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους πάνω σε αυτόν τον νησί. Σχεδόν καθημερινά, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μας επαναλαμβάνει μια ανακατάσχετη κινδυνολογία για το τι θα πάθουμε εάν δεν δεχθούμε όλους τους τουρκικούς όρους, τους οποίους προφανώς ο ίδιος ήδη αποδέχεται. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος να διαλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σε στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας αναφέρθηκε ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Και τη στιγμή που θα κρίνει η Τουρκία ως κατάλληλη, θα οδηγήσει σε κρίση τη λειτουργία του Κυπριακού κράτους για να προωθήσει το σχέδιο είτε της ολικής προσάρτησης στην τουρκική επικράτεια, είτε εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην νόμιμη ανακήρυξη τουρκικού κράτους στην Κύπρο. Ούτε και γνωρίζω καμιά πλειοψηφούσα κοινωνική ή πολιτική ομάδα που να αποδέχεται η μειοψηφία να της επιβάλλει τη βούλησή της επειδή έτσι το έφερε η τύχη. Ένα τέτοιο κράτος πιο πολύ με καζίνο θα μοιάζει παρά με κράτος δικαίου. Μη δημοκρατικοί καθιστούν τη λύση τα όσα συμφωνήθηκαν, υποστήριξε η Ελένη Θεοχάρους. Η κυοφορούμενη λύση θα είναι νομιμοποίηση των τετελεσμένων της εισβολής και της κατοχής. Στην ουσία, η Τουρκία επιδιώκει μέσω της λύσης την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δια της πλαγίας οδού. Τι μας είπε στη συνάντηση των υποεπιτροπών ο συμπαθής κατά τα άλλα διαπραγματευτής Ανδρέας Μαυρογιάννης. Και αντιγράφω επιλέξει από το πρακτικό. Μην έχετε την αγγελική γνώμη πως η επιστροφή είναι αναπαλωτρίωτο δικαίωμα. Πάντως, η σημερινή ημερίδα ήταν η αρχή της προσπάθειας του ενδιάμεσου χώρου να προωθήσει τις θέσεις του, με τον πρόεδρο του μεγαλύτερου κόμματος που συμμετείχε στην ημερίδα, Νικόλα Παπαδόπουλο, να εκφράζει την ελπίδα ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα προβεί σε αυτοκριτική και θα αλλάξει την στρατηγική του.